Να δούμε λίγο αυτή την εξέλιξη και γενικότερα μετά τα θέματα της πανδημίας στην Κύπρο. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ήθελα ένα σχόλιο για αυτές τις τοποθετήσεις δύο μελών της Επιτροπής, οι οποίοι αφήνουν εχμές όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας και ουσιαστικά στέλνουν μήνυμα στους πολιτικούς και τους λένε να διαχωριστούν οι ρόλοι. Και επειδή και σε ένα κατά καιρούς έχω ακούσει να αναφέρεσαι σε αυτό το θέμα της διαχείρισης, ήθελα έτσι μια τοποθέτηση. Να σας πω, το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας είναι πολύπλοκο. Θεωρώ ότι όσο καιρό οι επιστήμονες αποφάσιζαν για τον τρόπο της διαχείρισης, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα ήταν κάπως καλύτερα. Δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Μπορώ να πω είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, γιατί υπάρχει το άγνωστο για το πώς τι θα αντιμετωπίσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα συμφωνήσω ότι καλλιεργήθηκε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ότι το θέμα με το θέμα των εμβολιασμών, ότι πάμε καλά και ο κόσμος έχει δυσυχαστεί. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είμαστε εκεί που έπρεπε να είμαστε και υπάρχουν δεδομένα που μπορούμε να τα εξηγήσουμε γιατί δεν είμαστε εκεί που έπρεπε να είμαστε. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο οι εμβολιασμοί, και όταν μιλάμε για εμβολιασμούς, επιτέλους πρέπει να το αντιληφθούμε ότι πρέπει να μιλάμε σε ποσοστό γενικού πληθυσμού. Μάλιστα. Δεν είναι σωστή η τοποθέτηση να μιλάμε για σε ποσοστό άνω των 18. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία όσοι είναι ηλικίας κάτω των 18. Μάλιστα. Λοιπόν, τα ποσοστά μας είναι, η Κύπρος έχει διπλούς εμβολιασμούς, 66,5%. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα έχει ποσοστό διπλών εμβολιασμών 60%. Μιλάμε όμως για μια χώρα 10 εκατομμυρίων και εμείς είμαστε ούτε 1 εκατομμύριο. Ναι. Οπότε αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Τώρα, γιατρέ μου, μια παρένθεση εδώ και θα συνεχίσεις. Σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που λένε επιστήμονες για το Υπουργείο της Υγείας, θα μπορούσε να βγει κάποιος του Υπουργείου της Υγείας και να πει, φίλοι μου, καλά τα λέτε, αλλά εδώ μιλάμε για 200 περιστατικά, 220, 180, 150, 90, ενώ βλέπετε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Ξέρετε, απαντώντας δηλαδή στο επιχείρημα ότι δεν κάνουμε καλή διαχείριση. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να κάνω ανάλυση, δηλαδή και είναι η θέση του Υπουργείου ή ούτε ανήκω στην επιστημονική ομάδα που συμβουλεύει το Υπουργείο Υγείας. Απλά εγώ κάνω μια ανάλυση που την έκανα πάντα. Δηλαδή, και όταν κάποιοι πανηγύριζαν ότι έχουμε την καλύτερη διαχείριση στην Ευρώπη, εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και δεν είναι στιγμή, σε μια πανδημία δεν είναι ποτέ στιγμή να πανηγυρίζεις. Ναι. Γιατί είναι μια ύπουλη κατάσταση που ανά πάσα στιγμή, εκεί που φυσυχάζεις και ηρεμάς και νομίζεις ότι τελείωσες, η εμπειρία αυτό λέει, το επόμενο χρονικό διάστημα βλέπεις το πρόβλημα μπροστά σου. Τα 200 κρούσματα αυτή τη στιγμή είναι ένα ανησυχητικός αριθμός. Ναι. Μιλάμε για τον πληθυσμό της Κύπρου. Δεν έχουμε ποσοστό εμβολιασμού αυτή τη στιγμή άνω του 80-82% σε γενικό πληθυσμό. Και αυτό που δεν έχουμε, και εδώ είναι το πρόβλημα, δεν έχουμε στατιστική, δεν έχουμε στοιχεία για την Κύπρο. Δεν έχουμε ποιο είναι το ποσοστό των εμβολιασμών που νοσηλεύτηκαν και σε ποιο χρονικό διάστημα από τους εμβολιασμένους μετά την δεύτερη δόση έχουν νοσήσει. Ναι. Δεν ξέρουμε το ποσοστό των ανεμβολίαστων που είχαν νοσήσει πριν και νόσησαν ξανά. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα των ασθενών που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και δεν είναι δύσκολο, γιατί έχουμε κάτω γύρω στους 70 ασθενείς γενικά στο νοσηλευτήρια. Ναι. Αν δεν έχεις αυτά τα στατιστικά στοιχεία, να τα πάρουν οι επιστήμονες, να τα αναλύσουν, να δημιουργήσουν μια στρατηγική, γιατί η στρατηγική στην κάθε χώρα μπορεί να διαφέρει, γιατί πρέπει να στηρίζεται στα δεδομένα της χώρας. Ξέρεις, δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι, γιατί είναι σημείο τριβής μεταξύ επιστημόνων και Υπουργείου, αυτή η θέση των επιστημόνων ότι θα πρέπει να γίνεται τεστ υποχρεωτικό και για τους εμβολιασμένους. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Μιλάει για τα rapid test.
Για να μπορέσουμε να το απαντήσουμε αυτό, πρέπει να έχουμε τα στοιχεία για να δούμε αυτοί που νοσούν και αυτοί που έχουν περάσει, ας πούμε, αν θέλετε. Γιατί μπορούμε να το πούμε έτσι εύκολα, όσοι εμβολιασμένοι δεν πήραν την τρίτη δόση. Μάλιστα. Και έχουν περάσει οι 6 μήνες, εμπίπτουν στην κατηγορία των τεστ. Γιατί από τη στιγμή θα μπορούσε κάποιος να το πει και να το δικαιολογήσει. Όμως για να μπορείς να στηρίξεις αυτές τις θέσεις, πρέπει να πάρουμε αυτό που λέμε την εικόνα με στοιχεία. Ναι. Διότι ο στόχο, και αυτό θα πρέπει να, για να πείσεις και τον κόσμο, και αυτό είναι το παράδειγμα των χωρών που έχουν πείσει τους πολίτες τους. Η στατιστική ήταν πάντα σύμμαχος της οποιασδήποτε εκστρατείας. Εμείς στην Κύπρο έχουμε μια νοοτροπία, πολλές φορές αυθαίρετα, να ανακοινώνουμε το άρφα και μετά από λίγο, αν αντιδράσουν ορισμένοι, το διαμορφώνουμε, κόβουμε κάτι από αυτό που έχουμε πει στην αρχή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια δυσπιστία και έχουμε το πρόβλημα της δυσπιστίας. Δηλαδή θεωρώ ότι επικοινωνιακά δεν διαχειριστήκαμε την πανδημία ως χώρα όπως έπρεπε. Η επικοινωνιακή διαχείριση δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζεται μια ομάδα επιστημόνων να προσεγγίσουν το πρόβλημα για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό που λες, που έλεγες προηγουμένως για τα στοιχεία, είναι και ακριβώς και ένα σημείο που αναφέρουν και οι δύο επιστήμονες όσον αφορά την κόντρα που έχουν με το Υπουργείο, ότι δεν λαμβάνουν επαρκή στοιχεία για το τι συμβαίνει. Ενώ την ίδια ώρα κάνουν εισηγήσεις στο Υπουργείο, δεν έχουν τα στοιχεία αυτά ούτως ώστε τεκμηριωμένα να πούνε πώς προχωράμε παρακάτω. Είναι αυτό που έλεγες και εσύ πριν. Και είναι πολύ σημαντικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα, αγαπητέ μου Ανδρέα. Αν έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που νοσούν και είναι εμβολιασμένοι έχουν παρέλθει 6 μήνες από τη δεύτερη δόση, θα μπορούσε ως στρατηγική να πεις μέχρι να κάνετε την τρίτη δόση θα πρέπει να μπείτε και εσείς στη διαδικασία των τεστ, γιατί κινδυνεύετε. Και κινδυνεύει και το γενικά το σύστημα, γιατί όταν θεωρείς ότι είσαι προστατευμένος, αλλά πρακτικά το εμβόλιο έχει παρέλθει η χρονική διάρκεια που σε προστατεύει, τότε εύκολα μπορείς να είσαι και μεταδοτικός και να είσαι ένα μέρος του προβλήματος. Ναι. Αλλά τώρα, για να το πούμε αυτό, πρέπει να πάρουμε τα στοιχεία. Και δεν είναι δύσκολο. Και εγώ απορώ γιατί δεν δίνονται αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα καθημερινά. Θέλουμε να ξέρουμε, γιατί για να μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο, πρέπει να βασιστούμε σε τι καταγράφεται. Και είναι αυτός ο τρόπος που θα μπορέσεις να δώσεις τα πιο σωστά μηνύματα και να απαντήσεις σε αυτούς που σε αμφισβητούν με στοιχεία. Σωστό. Γιατί υπάρχει αμφισβήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα συνεχίζεται. Και όσο δεν δίνεις στοιχεία, τόσο μεγαλώνει η αμφισβήτηση. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατρέ, κάτι άλλο. Συγγνώμη. Επειδή ο ΟΚΙΠΗ έχει έτσι, στέλνει σήμα κινδύνου, SOS. Λέει ο ΟΚΙΠΗ σε ανακοίνωσή του ότι οι θάλαμοι των κρατικών νοσηλευτηρίων έχουν ήδη φτάσει το 100% της πληρότητας. Δεν αναφέρεται μόνο σε ασθενείς COVID, αναφέρεται και σε διάφορες λοιμώξεις. Και το ερώτημα το δικό μου είναι πώς προχωράμε παρακάτω, διότι αν φτάσεις και έχεις πληρότητες τέτοιες, δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσεις κόσμο σε περίπτωση που έχει έρθει ένα νέο κύμα και έχεις νέα προβλήματα. Αυτό είναι αγαπητέ μου Ανδρέα, αυτό νομίζω είναι η ουσία του προβλήματος που θα έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την κατάσταση που είχαμε στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί τότε δεν είχαμε άλλες λοιμώξεις σε σημαντικό αριθμό. Στην ουσία αντιμετωπίζαμε μόνο το COVID και όλα τα άλλα προβλήματα των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ένα παράδειγμα. Αν αυτή την περίοδο που έχουμε αυξημένο ποσοστό νοσηλευομένων με πνευμονία της κοινότητας, όχι πνευμονία από COVID, τότε είναι μια επιπρόσθετη επιβάρηση του συστήματος. Είναι η χρονική περίοδος τέτοια που τα κρεβάτια της εντατικής δεν θα έχουμε την ίδια άνεση, εντός εισαγωγικών άνεση, που είχαμε τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί οι ανάγκες από τα άλλα νοσήματα αναμένεται να αυξηθούν. Αυτό είναι μια παράμετρος που πρέπει να μας προβληματίσει. Αλλά επί της ουσίας πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ή θα μπούμε στη διαδικασία να εμβολιαστούμε, να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί, ή θα μείνουμε σε μια στάσιμη κατάσταση, γιατί δεν βλέπουμε φως στην άκρη της σύραγγας. Δεν βλέπω, εγώ ειλικρινά, δεν βλέπω πώς θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Μάλιστα. Τώρα και βέβαια αυτό που λες, σε συνάρτηση με αυτό το περίφημο τέταρτο κύμα το οποίο θερίζει την Ευρώπη,
Κανείς δεν ξέρει αν ξαφνικά έχουμε μια αλλαγή δεδομένων στην Κύπρο και έχουμε πολύ περισσότερα περιστατικά, πώς θα τα νοσηλεύσουμε, πού θα μπουν οι άνθρωποι αυτοί και αν το σύστημα θα αντέξει. Ακριβώς, γιατί έχουμε μία τάση να ακολουθούμε σε κάποιο βαθμό την Ελλάδα. Ναι. Και σας είπα και πριν ότι η διαφορά μας σε ποσοστά εμβολιασμού από την Ελλάδα δεν είναι μεγάλη. 6% είναι σε διπλούς εμβολιασμούς. Εγώ είχα την εντύπωση, γιατρέ, εγώ είχα την εντύπωση ότι μιλάγαμε για 78%, όχι 68%. Η αριθμή που εμείς δίνανε... αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε διπλούς εμβολιασμούς σε γενικό πληθυσμό. Τα επίσημα στοιχεία του ECDC είναι η Κύπρος 66,5% και η Ελλάδα 60%. Μάλιστα. Αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να προκύψουν περιοχές ή επαρχίες στην Κύπρο που έχουν πιο χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και εκεί να κορυφωθεί το πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή στην Κύπρο μας ευνοούν στο να διαχειριστούμε κάπως καλύτερα την πανδημία. Αν πέσει η θερμοκρασία και αυξηθούν τα περιστατικά συγχρονισμού ή και οι άλλες λοιμώξεις, τότε εκεί φοβάμαι ότι θα δούμε την πραγματική εικόνα του προβλήματος. Και το ναι. πιο σωστό στην ιατρική είναι η πρόληψη. Δηλαδή να προβλέπεις και να διαχειρίζεσαι τον κίνδυνο πριν το βρεις μπροστά σου. Γιατί βλέπετε ότι και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια να αυξηθήκαν έτσι ξαφνικά τα ποσοστά του κόσμου που θέλει να εμβολιαστεί. Ο κόσμος πρέπει να εμβολιστεί από τώρα. Μην περιμένει να δούμε να δει τι θα γίνει και μετά, γιατί θα είναι αργά. Σωστό. Τώρα, πώς εξηγείς το γεγονός, γιατρέ, ότι υπάρχει ένα πισωγύρισμα, αυτό το τέταρτο κύμα στην Ευρώπη έχει φέρει τα πάνω κάτω, έχει φέρει χιλιάδες περιστατικά θετικά κορονοϊού καθημερινά. Χώρες οι οποίες πήγαιναν καλά έχουν αλλάξει τελείως ρότα και πάνε πίσω-πίσω με πολλά θετικά περιστατικά. Και το ερώτημα είναι μέχρι πού πάει αυτή η ιστορία. Θεωρώ ότι μια σημαντική παράμετρος είναι ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη δεύτερη δόση. Δηλαδή η αναγκαιότητα για την τρίτη δόση που δεν έχει ούτε και στην Κύπρο αλλά ούτε στην Ευρώπη έχει περαστεί το μήνυμα ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει την τρίτη δόση. Άρα πολλοί εμβολιασμένοι που έχουν εμβολιαστεί και η δεύτερη δόση ήταν πριν 8 μήνες, προφανώς αυτή τη στιγμή είναι απροστάτευτη. Το δεύτερο, όταν λέμε για ένα κύμα υπερμεταδοτικό όπως είναι αυτή η μετάλλαξη, τότε για να μπορέσεις να νιώθεις ασφαλής, θα πρέπει σε γενικό πληθυσμό να ξεπεράσεις ποσοστά όπως είναι το 82%. Ένα πολύ καλό παράδειγμα στη διαχείριση και της πανδημίας είναι η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία το περασμένο χρόνο είχε σοβαρό πρόβλημα. Ανάθεσε την εκστρατεία των εμβολιασμών στο στρατό, σε ένα πρώην αντινάβαρχο, ο οποίος κατάφερε και έπεισε τον κόσμο, γιατί ξέρετε, λόγω της δυσπιστίας που υπάρχει γενικευμένα στους πολιτικούς, αυτή η κίνηση να αναλάβει κάποιος πρώην αντινάβαρχος με ένα σωστό σχεδιασμό, με μεγάλα στάδια, με πολύ καλή οργάνωση, με στρατιωτική οργάνωση, κατάφερε και μια χώρα πέραν των 10 εκατομμυρίων και αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία έχει ποσοστά διπλών εμβολιασμών πέραν του 80% και με τουλάχιστον μία δόση το 89%. Άρα η Πορτογαλία οδηγείται προς το τέλος της πανδημίας. Αυτό το παράδειγμα δεν είναι δύσκολο να αντιγράψεις αυτούς που είναι καλύτεροι από σένα. Και μιλάμε ότι η Κύπρος, και το λέγαμε πάντα, μια χώρα με μικρό πληθυσμό, χωρίς μέσα, δηλαδή, συγκοινωνίες που να δημιουργείται πρόβλημα στη μεταδοτικότητα, θεωρητικά μια χώρα που μπορείς να ελέγξεις το πρόβλημα. Λογικά, λογικά είναι έτσι, γιατί εδώ στην Κύπρο υπάρχουν και πολλά παράλογα πράγματα που συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, σου εύχομαι τα καλύτερα και πάνω απ' όλα υγεία για όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά.